Αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι οι αγορές. Διότι το πρόβλημα είναι το εξής, ότι το δημόσιο μας χρέος είναι τέτοιο που πρέπει να μπούμε στις αγορές για να καλύψουμε τις δημοσιονομικές μας ανάγκες. Θα σας δώσω μερικά αριθμούς για να καταλάβετε τι εννοώ. Ο προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης είναι περίπου 125, θα σας δώσω χωρικά νούμερα για να το θυμάστε, είναι περίπου 125 δισεκατομμύρια. Το ακαθάριστο προϊόν της Ελλάδος είναι ακριβώς το διπλάσιο. Το δημόσιο χρέος κινείται γύρω στα 350 δισεκατομμύρια. Και βρεθήκαμε το 2009 να έχουμε αυτό το έλλειμμα που ακούσατε ότι είναι 15% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Το οποίο όμως, αν το δείτε σε ποσό, είναι περίπου 35 δισεκατομμύρια. Το οποίο αν το αναγάγεται στον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης, στα έξοδα της γενικής, σημαίνει ότι είναι το 1/3. Δηλαδή, είχαμε ένα έλλειμμα που ήταν το 1/3, σαν να λέμε δηλαδή ότι είχαμε χρήματα για να κινηθούμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα είχαμε μία τρύπα και έπρεπε να καλυφθεί. Αυτό σε μία κατάσταση όπου ήδη είχαμε ένα χρέος περίπου του 100% του ΑΕΠ, το οποίο τώρα έχει φτάσει στο 140 και θα φτάσει στο 160 πιθανόν. Έχει φτάσει στο 150 μάλλον, τις 150 και θα φτάσει στο 160 και πιθανόν το πάνω. Που τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν ότι αφενός μεν κάθε χρόνο θα έπρεπε να είχαμε τα χρήματα για να αποπληρώσουμε τους δανειστές μας τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου τα οποία λήγουν και τα οποία δεν λήγουν αναλογικά όπως θα μπορείτε να φανταστείτε. Έχουμε 350 δισεκατομμύρια, κάθε χρόνο λήγουν, ξέρω εγώ, 25 λέει. Αν είδατε χθες την καθημερινή, αλλά μπορείτε να το δείτε και στο site του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. Οι λήψεις των ομολόγων κάθε χρόνο έχουν παρουσιάσει μια τελείως ανώμαλη κατάσταση. Δηλαδή, φέτος έχουμε νομίζω 27 δισεκατομμύρια που λήγουν, το 2014 θα λήξουν γύρω στα 50 δισεκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι αφενός μεν θα πρέπει να βρούμε χρήματα για να πληρώσουμε τα ομόλογα που λήγουν και δεν μπορούμε να τα βρούμε, θα πρέπει να ξαναδανειστούμε για να αποπληρώσουμε. Αφετέρου όμως, όπως έχετε, θα πρέπει να βρούμε χρήματα για να καλύψουμε και τα νέα ελλείμματα τα οποία κάθε χρόνο δημιουργούνται. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά, γιατί νομίζω ότι η δημοσιονομική μας πολιτική, η κατάσταση δηλαδή η οποία έχει δημιουργηθεί και η δημοσιονομική πολιτική που απαιτείται να ακολουθηθεί, δεν είναι πλέον μια κατάσταση, δεν είναι πλέον μια πολιτική να κάνουμε το ορθό σύμφωνα με αυτό που μας ζητούν, με αυτό που προβλέπουν οι συνθήκες κτλ. Αλλά είναι μια πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να πείσουμε τις αγορές να μας ξαναδανείσουν με όρους που μπορούμε να τους τηρήσουμε. Δηλαδή με τους όρους της αγοράς. Αυτό νομίζω είναι το βασικό συμπέρασμα από αυτή την κρίση. Και αυτό το πρόγραμμα το οποίο συζητείτε τώρα είναι ένα πρόγραμμα εξόδων από την κρίση προκειμένου να πιστούν οι αγορές ώστε να κατεβάσουν τα επιτόκια και να μπορούμε να δανειστούμε. Διότι η ανεξαρτησία μιας χώρας, η εθνική της κυριαρχία, εξαρτάται από την ικανότητά της να δανείζεται, δυστυχώς του πάνω το λέω, αλλά αυτό είναι ένα συνέστημα το οποίο δεν το είχαμε καταλάβει, τώρα το καταλάβουμε τον τελευταίο χρόνο. Η εθνική μας ανεξαρτησία εξαρτάται από την ικανότητά μας να δανειζόμαστε στις αγορές, γιατί διαφορετικά δεν δανειζόμαστε από τις αγορές και βρίσκονται ή φτωχεύουν, που ευτυχώς δεν έχει συνδυαστεί ακόμα, ή μας δανείζουν κάποιες κυρίαρχες χώρες οι οποίες θέτουν τους όρους τους.